Εδώ και 4 χρόνια ο Σύλλογος έχει δραστηριοποιηθεί με εθελοντικές αιμοδοσίες. Πήγαμε πάρα πολύ καλά, ο κόσμος το αποδέχτηκε, έχει γίνει πλέον θεσμός στην πόλη μας η εθελοντική αιμοδοσία και είπαμε να βάλουμε μπροστά το δεύτερο στόχο μας που είναι ο μυελός των οστών και γι' αυτό θεωρήσαμε καλό να κάνουμε μια ενημέρωση εδώ στον κόσμο της Τρίπολης. Και αυτό κάνουμε σήμερα. Έχει έρθει ιατρικό κλιμάκιο από το νοσοκομείο Πέδων, από το Αγία Σοφία. Υπάρχει εκπρόσωπος του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, γιατί η παιδεία είναι πάρα πολύ σημαντικό και για την εθελοντική αιμοδοσία. Και έχουμε καλέσει τον κόσμο να έρθει σήμερα εδώ να ακούσει και να δει και αν έχει οτιδήποτε απορία να ρωτήσει για την αιμοδοσία και για τον μυελό των οστών. Παράλληλα, αυτό γίνεται στα πλαίσια τριήμερης εθελοντικής αιμοδοσίας που έχουμε Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, 24, 25 και 26 και γι' αυτό καλούμε όλο τον κόσμο να δώσει παρόν και στην ομιλία και στην αιμοδοσία. Από εδώ και στο εξής πλέον σε κάθε αιμοδοσία θα λαμβάνετε και δείγμα μυελού των οστών. Μας πείτε με ποια διαδικασία λαμβάνετε, είτε αρκετοί που το ακούνε και δεν γνωρίζουν, ίσως να φοβούνται. Καλύτερα αυτό να σας το πει κάποιος ειδικός, κάποιος ιατρός, αργότερα στην ομιλία. Όμως δεν είναι κάτι που πρέπει να φοβάται κανείς. Αν σκεφτεί κάποιος ότι με τον μυελό, αν γίνει αποδεκτό από τον οργανισμό ότι σώζει έναν άνθρωπο, πιστεύω αυτό τα λέει όλα. Γεια σας, ονομάζομαι Ζησάκη Καλλιόπη, είμαι αιματολόγος από το Πέδων Αγίας Σοφίας. Αυτή τη στιγμή εκπροσωπώ το Μυελό των Οστών, τη Μονάδα Μεταμόσχευσης, το Σύλλογο Όραμα Ελπίδας, στον οποίο ανήκει η Μονάδα Μεταμόσχευσης Μυελού των Οστών, το Ίδρυμα Ελπίδα, αλλά και την αιμοδοσία, η οποία είναι για παιδιά με νεοπλασματικά νοσήματα και απειλητικά για τη ζωή νοσήματα. Και σας καλούμε στην αιμοδοσία που θα κάνουμε εδώ στην πόλη σας, Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη στο Άστρος. Είστε όλοι καλεσμένοι, ελάτε να συζητήσουμε, να γνωριστούμε και να μάθουμε με ποιον τρόπο μπορούμε να προσφέρουμε, είτε δίνοντας λίγο αίμα, είτε προσφέροντας δείγμα, δηλαδή σάλιο, για δωρεά μυελού των οστών. Μας πείτε δύο λόγια για το τι θα ακούσουν όσοι βρεθούν σήμερα εδώ στο Πνευματικό Κέντρο και να μας πείτε και πώς είναι η Ελλάδα όσον αφορά τα ποσοστά για τους δότες μυελού των οστών, τους υποψήφιους δότες. Λοιπόν, σε ό,τι αφορά την δωρεά μυελού των οστών, ακούγεται φοβερό, αλλά δεν είναι. Είναι απλή αιμοληψία, η οποία γίνεται με διαδικασία όπως η αιμοπεταλιοαφαίρεση, αφού πρώτα έχει ενεργοποιηθεί ο υποψήφιος δότης. Ο δότης όμως είναι πάρα πολύ δύσκολο να βρεθεί και γι' αυτό είμαστε εδώ για μια κινητοποίηση σε όλη την Ελλάδα για να βρούμε δότες για μεταμόσχευση όσων παιδιών και ενηλίκων έχουν προβλήματα είτε στην Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό. Ο υποψήφιος δότης πρέπει να είναι απόλυτα συνειδητοποιημένος ότι αυτό που θα κάνει το κάνει με την καρδιά του, γιατί δίνει μια υπόσχεση σε έναν άνθρωπο ότι θα τον βοηθήσει να γίνει καλά και είναι η μόνη του ελπίδα να γίνει καλά. Η μεταμόσχευση δεν είναι εύκολη διαδικασία. Γίνεται μόνο σε όσους έχουν απειλητικά για τη ζωή νοσήματα και γι' αυτό το λόγο όσοι γίνουμε υποψήφιοι δότες θα πρέπει να το κάνουμε με την καρδιά μας. Το τελευταίο καιρό, μετά από πολλές καμπάνιες που γίνονται για αυτό το θέμα και την ενημέρωση των πολιτών, έχετε δει να αυξάνεται ο αριθμός των ανθρώπων που επιθυμούν να γίνουν δότες? Βέβαια. Οι Έλληνες και σε ό,τι αφορά την αιμοδοσία, αλλά και σε ό,τι αφορά τη δωρεά δείγματος μυελού των οστών, είναι πολύ ευαισθητοποιημένοι. Αυξάνονται συνεχώς και είναι πολύ ευχάριστο το ότι έχουμε πολλά νέα παιδιά. Οι ηλικιακές ομάδες έχουν ξεκινήσει από τα 18 και οι νέοι είναι παντοδύναμοι. Μπορούν να κάνουν, να βοηθήσουν έναν άνθρωπο, είτε προσφέροντας αίμα, είτε δίνοντας δείγμα για μυελό. Στα 18 μας μπορούμε να ξεκινήσουμε είτε την αιμοδοσία, είτε να τυποποιηθούμε σαν δότες. Σαν δότης τυποποιούμαστε από τα 18 μέχρι τα 55. Ως αιμοδότης μπορούμε να είμαστε από τα 18 μέχρι τα 65. Σαν δότες μέχρι τα 45. 45, όχι 65. Μέχρι τα 45. Και παραμένουμε σαν δότες ενεργοί στην τράπεζα μέχρι τα 55. Και αυτό γιατί θέλουμε να είναι ο μυελός καθαρός, να μην έχει προβλήματα τα οποία συσσωρεύονται λόγω της ηλικίας. Με το αίμα δεν υπάρχει τέτοιο πρόβλημα. Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στην πρώτη ομιλία του Συλλόγου Εθελοντών Αιμοδοτών Αρκαδίας Action ST. Ο Σύλλογος ιδρύθηκε το 2014 στην Τρίπολη με στόχο την παροχή βοήθειας στα παιδιά με καρκίνο στην παιδική και εφηβική τους ηλικία.
την έμπρακτη υποστήριξη των οικογενειών τους που έρχονται αντιμέτωπες με την νόσο. Όπως είναι γνωστό, σήμερα στη χώρα μας περίπου 300 παιδιά τον χρόνο προσβάλλονται από καρκίνο και χρήση νοσηλείας. Καθημερινά το νοσοκομείο παιδών χρειάζεται για τις ανάγκες των παιδιών 230 μονάδες αίμα. Για τουλάχιστον 5 χρόνια από την ημέρα της διάγνωσης του υποβάλλεται σε θεραπεία και στη συνέχεια σε τακτική παρακολούθηση για το κίνδυνο υποτροπής. Στο διάστημα αυτό κάθε παιδί χρειάζεται αίμα, αιμοπετάλια και σε αρκετές περιπτώσεις μεταμόσχευση μυελού των οστών και η οικογένειά του χρειάζεται υποστήριξη και ενημέρωση. Ο σύλλογός μας με την πολύπλευρη δράση του διεκδικεί παρέμβαση και ουσιαστική συνεισφορά στην προσπάθεια ο καρκίνος της παιδικής και εφηβικής ηλικίας όχι απλώς να πάψει να είναι θέμα ταμπού, αλλά να βρει όσο το δυνατόν περισσότερα μάτια και περισσότερες καρδιές ανοιχτές και πρόθυμες να βοηθήσουν ώστε κάθε παιδί που νοσεί να έχει πρόσβαση σε υψηλού επίπεδου νοσηλεία, αποτελεσματική θεραπεία και τελικά δικαίωμα στη ζωή. Στα 4 χρόνια δράσης του Συλλόγου πραγματοποιήθηκαν 8 εθελοντικές αιμοδοσίες στην Τρίπολη και στο Άστρος και συγκεντρώθηκαν περίπου 1.550 φιάλες αίμα. Σε αυτή τη μικρή διαδρομή μας δεν είναι μόνο το τι αποκτήσαμε μαζί, αλλά και τι οικοδομήθηκε. Όχι το τι πήραμε, αλλά το τι δώσαμε. Σημασία δεν έχει μόνο η προσφορά μας σε αυτά τα παιδιά, αλλά και οι δυνατές σχέσεις που αναπτύξαμε με πάρα πολλές γενιές ανθρώπων. Εγώ σήμερα είμαι εδώ περισσότερο για να πω στον κόσμο της Τρίπολης κάτι που δεν θα μπορούσε να σας πει κανένας. Κανένα μέσο μαζικής ενημέρωσης, κανένα βιβλίο, κανένας καθηγητής. Ένας άνθρωπος που έχει βιώσει την απώλεια ενός παιδιού, αυτό που δεν πρόκειται ποτέ μα ποτέ στη ζωή του να σας πει ότι είναι ευτυχισμένος. Αυτό λοιπόν θα πρέπει κάπως εμείς οι άλλοι άνθρωποι να το διορθώσουμε. Γι' αυτό σας προτείνω να γίνετε εθελοντές αιμοδότες και δότες μυελού των οστών. Σήμερα περίμενα να ήταν περισσότεροι εδώ εκπρόσωποι της πολιτείας, να ήταν εκπρόσωποι των κομμάτων, γιατί κακά τα ψέματα. Ο καρκίνος και ειδικά ο παιδικός καρκίνος δεν γνωρίζει ούτε από κυρίους, ούτε και από... ούτε από επισήμους. Αυτό να το καταλάβουμε καλά στο μυαλό μας. Στην εθελοντική αιμοδοσία στα 4 χρόνια πήγαμε πάρα πολύ καλά και σε αυτό βοήθησε πάρα πολύ ο κόσμος, ειδικά οι νέοι άνθρωποι, πρώτη δύναμη το Πανεπιστήμιο, πάρα πολλές γυναίκες και οι απλοί άνθρωποι. Καθιερώθηκε σαν θεσμός στην πόλη μας και στην Κομόπολη του Άστρους και για αυτό το πράγμα σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Προχωράμε στο δεύτερο στόχο του Συλλόγου που είναι ο μυελός των οστών. Είναι πάρα πολύ σημαντικό και θα πρέπει όλοι να γίνετε δότες μυελού των οστών, να εύχεστε να είστε συμβατοί με κάποιο παιδί, γιατί από εκεί και πέρα σώζεται μία ζωή. Λεπτομέρειες για αυτό το θέμα σας πούνε εδώ οι εκπρόσωποι. Από πλευράς μου θέλω να ευχαριστήσω όλους τους ανθρώπους, όλους τους φορείς που βοήθησαν ώστε ο Σύλλογος να φτάσει εδώ που έχει φτάσει, να εκπροσωπεί την Αρκαδία στο Εθνικό Μητρό Αιμοδοσιών μέσω Τρίπολης και Άστρους. Εγώ είμαι φοβερά αισιόδοξο ότι τα πράγματα θα πάνε καλά και για το μυελό των οστών. Ευχαριστώ την Ιερά Μητρόπολη Μαντινίας και Κοινωνίας, την Περιφέρεια Πελοποννήσου, το Δήμο Τρίπολης, τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, τους συνεργάτες μου στο ΔΕΛΤΑ ΣΥΓΜΑ, την οικογένειά μου πάνω απ' όλα που με έχει στηρίξει όλα αυτά τα χρόνια. Περισσότερο όμως από όλους θέλω να ευχαριστήσω τους εθελοντές αιμοδότες, τους απλούς ανθρώπους.
Δεν έχω κάτι άλλο να πω. Απλώς να δώσετε προσοχή σε αυτά που θα πούνε εδώ πέρα οι ομιλητές μας. Και από εκεί και πέρα ο καθένας να βοηθήσει με τον τρόπο του, ώστε και ο μυελός των οστών να καθιερωθεί σαν θεσμός στην Τρίπολη. Και πιστεύω ότι υπάρχουν αυτές οι δυνατότητες. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί εισηγητές, κύριε Πρόεδρε της Τοπικής Κοινότητας, κυρίες και κύριοι. Είναι πολύ σημαντική η σημερινή ημερίδα και πραγματικά θα πρέπει να έχει περισσότερο κόσμο, τόσο από την Τρίπολη όσο και από την Αρκαδία, για να δούνε το μεγάλο έργο που επιτελεί αυτό το μη κερδοσκοπικό εθελοντικό σωματείο. Έχει τρεις λέξεις κλειδιά. Έχει εθελοντισμό, παιδεία και πολιτισμό. Το ένα συνδέεται με το άλλο, αλλά και όλα μαζί αυτά μπορούν να δημιουργήσουν μια τέτοια δυναμική που όλοι μας, η καθεμία και ο καθένας ξεχωριστά, άνθρωποι, οικογενειάρχες που έχουν παιδιά στην οικογένειά τους με αντίστοιχο πρόβλημα ή αυτοί που δεν έχουν, αλλά η ζωή δεν ξέρει κανείς τι μας επιφυλάει στο μέλλον, να βοηθήσει το συγκεκριμένο σωματείο. Τα στοιχεία, αυτά που είπε ο κύριος Πρόεδρος, είναι συγκλονιστικά. Το παιδί από τη στιγμή που θα διαγνωστεί με μία μορφή παιδικού καρκίνου, για τα επόμενα 5 χρόνια χρειάζεται και συνεχή παρακολούθηση, αλλά και χρειάζεται και αίμα και αιμοπετάλια και κυρίως αυτό που χρειάζεται είναι η ψυχολογική υποστήριξη τόσο του ιδίου όσο και της οικογένειάς του. Τα θεωρούμε απλά σήμερα τα πράγματα, αλλά δεν είναι έτσι. Κανείς, όπως ξέρετε, στη χαρά είναι όλοι μαζί, αλλά στην αρρώστια κανείς μένει μόνος του. Αυτό λοιπόν το κενό έρχεται να καλύψει ο δικός μας ο Σύλλογος της Αρκαδίας. Αξίζουν πολλά συγχαρητήρια, Πρόεδρε, για την προσπάθεια που κάνετε. Πολλά συγχαρητήρια στο Διοικητικό σας Συμβούλιο και όλοι αυτοί οι οποίοι έχουν γραφτεί εθελοντές, έχουν δώσει το αίμα τους, έχουν δώσει δείγματα. Είναι οι ελάχιστες προϋποθέσεις που πρέπει να έχει ο καθένας. Σχεδόν όλοι μας μπορούμε να είμαστε δότες. Σχεδόν το σύνολο μπορούν να είναι δότες. Ελάχιστες περιπτώσεις εξαιρούνται από τη συγκεκριμένη διαδικασία. Είναι λοιπόν μια ευκαιρία σήμερα να ξεκινήσουμε εδώ από την Τρίπολη, από το Αποστολοπούλιο Πνευματικό Κέντρο, να κάνουμε μια νέα δυναμική αρχή για το συγκεκριμένο σύλλογο. Θα ήθελα με την ευκαιρία αυτή να μεταφέρω και τους χαιρετισμούς τόσο του Περιφερειάρχη Πελοποννήσου του κ. Πέτρου Τατούλη, όσο και του Αντιπεριφερειάρχη του κ. Γιαννακούρα για καλή επιτυχία στην ημερίδα σας. Να είστε καλά. Βέβαια, κύριε Περιφερειακή Σύμβουλε, κύριοι εισηγητές, δεν μπορώ παρά να συμφωνήσω απόλυτα με τα όσα είπε ο κ. Κατσίδης για τον εθελοντισμό, για την παιδεία, για τον πολιτισμό, για την πράξη πολιτισμού να δίνουμε αίμα. Εύχομαι σε όλους σας να μην έχετε δει παιδιά να πάσουν από καρκίνο, όσοι έχουμε δει τουλάχιστον το σοκ που αποκτάμε από αυτήν την εμπειρία, να βλέπουμε ανήλικα παιδιά ταλαιπωρημένα από χημειοθεραπείες, να έχουν χάσει τα μαλλιά τους, πόσο μάλλον να γίνουν σε στενό φιλικό και οικογενειακό περιβάλλον, πώς σε καταπονεί ψυχολογικά. Δεν θέλω να πω κάτι σαν άνθρωπος που ασχολούμαι με τα κοινά. Το μόνο που θα ήθελα, εάν η δική μου παρουσία μπορεί να ξεσηκώσει τους ανθρώπους, να τους εμπνεύσει άτομα που εκπροσωπώ ή που πιστεύουν στο ότι κάτι προσφέρουν σε αυτή την πόλη, να τους ξεσηκώσει από το καναπέ και να πάνε στο ανάκεντρο του πνευματικού στη μεταμόρφωση, να δώσουν κάτι το οποίο το έχουμε σε αυθονία, το οποίο είναι πολύ κρίσιμο για αυτά τα παιδάκια. Καλή επιτυχία στην ομοδοσία, εύχομαι να το καλύτερο αποτέλεσμα να μην φτάνουν οι φιάλες που έχετε παραγγείλει. Στη μονάδα μεταμόσχευσης μυελού των οστών, το Όραμα Ελπίδας, και ήρθαμε για την αιμοδοσία που θα πραγματοποιηθεί εδώ στην Τρίπολη και στο Άστρος, Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη. Είμαι αιματολόγος με εξειδίκευση στη μεταμόσχευση μυελού των οστών. Θα σας μιλήσω για τη μεταμόσχευση έτσι όπως την εξηγώ στα παιδάκια μου, σε αυτά που νοσηλεύονται. Όταν μιλάμε για τη μεταμόσχευση, δεν μιλάμε παρά για ένα παιδί το οποίο χρειάζεται μόσχευμα και να συνεχίσει να ζει. Πρόκειται για μια διαδικασία η οποία για το ίδιο το παιδί είναι επίπονη, χωρίς αυτή όμως το παιδί δεν θα έχει ζωή ή δεν θα έχει καλή ποιότητα ζωής. Τι είναι η μεταμόσχευση? Εγώ θα σας μιλήσω έτσι όπως τα καταλαβαίνω από τον τόπο μου. Κατάγομαι από τη Λάρισα και θα σας μιλήσω έτσι όπως θα μιλούσα εκεί. Όταν έχεις ένα άρρωστο παιδί, αυτό που έχεις να κάνεις είναι να σπείρεις ένα χωράφι. Έχεις το χωράφι που βγάζει αγριόχορτα,
Περνάει η μηχανή, καθαρίζει τα αγριόχορτα και στο τέλος βάζουμε το καθαρό του καινούριο το σπόρο και περιμένουμε να βλαστήσει. Αυτή είναι η διαδικασία της μεταμόσχευσης και τη λέω όσο απλά μπορώ και κατανοητά, κυρίως γιατί βλέπω εδώ μικρά παιδιά που οφείλουν να ξέρουν γιατί αυτά αποτελούν το μέλλον. Σήμερα θα μιλήσουμε για αυτά τα παιδιά τα οποία δέχτηκαν το δώρο ζωής, το μυελό των οστών που έδωσε ένας από εσάς. Ο Χρήστος, η Μαρία, η Κωνσταντίνα είναι παιδιά τα οποία μεταμοσχεύσαμε στη μονάδα μας και σήμερα είναι υγιή. Βρισκόμαστε στο Πέγον Αγία Σοφία, στο Ίδρυμα Ελπίδα, στον τρίτο όροφο και η μονάδα άρχισε να λειτουργεί από το 2010. Πριν από αυτό βρισκόταν στο παλιό το κτίριο του Πέδων, στις παλιές εγκαταστάσεις που όπως βλέπετε προσπαθούν με όλα αυτά τα σελοφάν να δημιουργήσουν μία μόνωση, γιατί κάθε παιδί είναι εκτεθειμένο σε πολλούς κινδύνους που έχει το περιβάλλον, γι' αυτό και χρειάζεται να βρίσκεται σε ειδικούς θαλάμους αποστήρωσης. Η Μαρία είναι η πρώτη μεταμόσχευση που έχει πραγματοποιηθεί στο νοσοκομείο μας και είναι ένα κοριτσάκι το οποίο νοσούσε από μεσογειακή αναιμία. Έκτοτε πολλής δρόμος έχει περάσει και έχουμε φτάσει στις καινούργιες μας εγκαταστάσεις από το 2010 και μετά, που έχουμε 14 δωμάτια, δηλαδή ταυτόχρονα μπορούν να μεταμοσχευτούν 14 παιδιά με χωρητικότητα κάποιων δωματίων 2 παιδιών, δηλαδή 35 περίπου δωμάτια, 35 άτομα. Το έργο μας συνολικά είναι οι μεταμοσχεύσεις. Οι μεταμοσχεύσεις είναι είτε αυτόλογες είτε αλλογενείς και αυτές είναι δύσκολες λέξεις, αλλά θα τις εξηγήσουμε. Η ηλικία των παιδιών που δεχόμαστε είναι από 2 μηνών έως και 19 ετών. Ξέρουμε ότι ο γονέας μοιάζει στο παιδί του κατά 50% ή ένα παιδί μοιάζει στο γονέα κατά 50% στη μαμά και κατά 50% στον μπαμπά. Και το αντίστροφο συμβαίνει και με το γονέα αν πρόκειται να πάρει μόσχευμα από το παιδί. Έτσι λοιπόν, είναι πολύ δύσκολο να βρούμε ένα συμβατοδότη. Οι συμβατοδότες βρίσκονται μεταξύ των αδερφών. Το ποσοστό όμως είναι 1 στα 4 παιδιά, δηλαδή μόνο το 30% θα βρει συμβατοδότη ανάμεσα στα παιδιά της οικογένειας. Το 70% αναζητεί εθελοντή δότη στο Παγκόσμιο Αρχείο Δοτών. Υπάρχει όμως και ένα ποσοστό, περίπου 20%, που δυστυχώς δεν θα βρει δότη, οπότε θα αναγκαστούμε να πάμε μόνο με τις θεραπείες. Τι χρειάζεται? Χρειάζεται καλή διάθεση, χρειάζεται όρεξη να βοηθήσουμε, να είμαστε από 18 έως 45 ετών και από 45 μέχρι 55 παραμένουμε ενεργοί στην τράπεζα και προθυμία να βοηθήσει. Δεν χρειάζεται τίποτα παρά μόνο η λήψη μιας ελάχιστης ποσότητας σάλιου με τη μορφή μπατονέτας, όπου παίρνουμε επίχρησμα στοματικό και το τυποποιούμε ως προς το HLA, αυτό το πράγμα που είδαμε ότι είναι πολύ δύσκολο να βρούμε τον συμβατοδότη. Υπάρχει ένα έντυπο παρόμοιο με το έντυπο της αιμοδοσίας που το καταγράφουμε και γίνεται η συλλογή. Προχωράμε στη δωρεά.